Και πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συναντήσουμε τον πρώην Υπουργό Παιδείας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου, τον οποίο και καλημερίζουμε. Κύριε Γαβρόγλου, καλημέρα μας από το Κόκκινο Κρήτης. Καλή σας μέρα. Κύριε Υπουργέ, έχουμε αύριο αυτή την περιφερειακή σύσκεψη για την παιδεία. Πού στοχεύει αλήθεια αυτή η σύσκεψη? Υπάρχει μία πανελλαδική συνδιάσκεψη για θέματα παιδείας που γίνεται την ερχόμενη εβδομάδα και στην διαδικασία προετοιμασίας προς αυτή τη συνδιάσκεψη γίνονται κάποιες εκδηλώσεις σε ορισμένες πόλεις της Ελλάδος και μία από αυτές είναι το Ηράκλειο. Θα συζητήσουμε λοιπόν εκεί μία αποτίμηση του έργου μας. Θα δούμε τι μπορούσαμε να κάνουμε και δεν καταφέραμε να τα κάνουμε, αλλά και όλα τα πολλά και καλά που κάναμε στη διάρκεια της θητείας μας και θα ακούσουμε και από τους εκπαιδευτικούς προτάσεις για επεξεργασία ζητημάτων για το μέλλον. Μάλιστα. Εγώ έρχομαι σήμερα, ναι, γιατί έχω τη χαρά να συναντήσω την Πρυτανία του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Μεσογειακού Πανεπιστημίου και να συζητήσουμε και έτσι από κοντά και με λεπτομέρεια τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δύο αυτά ιδρύματα στην Κρήτη. Μάλιστα. Έχουμε εντοπίσει, κύριε Γαβρόγλου, τι έχει πάει λάθος και τι τελικά δεν έγινε από την πλευρά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση, στη σοβαρή αυτή υπόθεση που λέγεται παιδεία? Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχουν δύο θέματα που είναι να αλληλένδετα. Πρώτον, πρέπει να είναι σαφές πώς θα κάναμε και τι κοινωνική δίωση είχαν αυτά που κάναμε. Ναι. Παραδείγματος χάρη, η καθιέρωση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης. Αυτό ήταν ένα αίτημα 60 ετών, 61 ετών. Ναι. Και αυτό πάει πάρα πολύ καλά. Η νέα αρχιτεκτονική των πανεπιστημίων. Και αυτό επίσης πάει πολύ καλά. Θέλω να σας πω, υπάρχουν και πράγματα που έγιναν και δεν υπάρχει περίπτωση να τα αλλάξει η σημερινή κυβέρνηση, όσο και ας πούμε αν είναι η γενικότερη πολιτική αντίθετη με αυτά που έχουμε κάνει. Το δεύτερο είναι αυτά που δεν προφτάσαμε να κάνουμε. Μην ξεχνάμε ότι τον Αύγουστο του 2018 βγήκαμε από την Επιτροπή και μάλιστα καταφέραμε και συμφωνήσαμε για την προκήρυξη 15.000 νέων θέσεων. Ναι. Αυτό δεν έχει γίνει τα τελευταία 11 χρόνια. Άρα υπήρχε και αυτή η τροχοπέδια, θέλετε, ή ένα πλαίσιο που δεν μας έδινε καθόλου δυνατότητα κινήσεων, παρόλο που, όπως σας είπα, μέσα ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο κάναμε πολλά πράγματα. Το τρίτο είναι ότι δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε σε μία σειρά ρυθμίσεις καθαρά για λόγους τεχνικούς. Δεν είχαμε χρόνο, δεν είχαμε μελετήσει επαρκώς ορισμένα ζητήματα, παραδείγματος χάρη την 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, και υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν είχαμε επεξεργαστεί τόσο καλά όσο χρειάζεται όταν πια είσαι σε ένα κυβερνητικό, σε μια κυβερνητική θέση, να μπορέσεις να τα υλοποιήσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι το πλαίσιο και όπως είναι και στα άλλα υπουργεία για τα οποία γνωρίζω λίγο παραπάνω, όπως είναι το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εργασίας, ως προς την κοινωνική γύρωση αυτών που κάναμε αφήσαμε πάρα πολύ σημαντικό αποτύπωμα. Κύριε Γαβρόγλου, αυτό που επικαλέστηκε η κυρία Κεραμέως, επειδή μου είπατε ότι θα βρεθείτε και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, uh-huh, εδώ κάτω στο Ηράκλειο, το ότι προχώρησε στο κλείσιμο των 37 υποσύσταση νέων ακαδημαϊκών τμήματων, ανάμεσα τους και 6 τμήματα εδώ κάτω στην Κρήτη. Uh-huh. Για ποιο λόγο πιστεύετε αλήθεια ότι η κυρία Κεραμέως προχώρησε σε αυτή, ναι, την ματέωση του ανοίγματος αυτών των ακαδημαϊκών τμήματων? Ναι,
Σας είπα ότι η νέα αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου είναι εδώ για να μείνει, διότι από τα 145 καινούργια τμήματα, ναι, ναι. Αυτά ήδη λειτουργούν από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ναι. Τώρα, υπήρχαν άλλα 37 που εμείς είπαμε ότι χρειάζονται ένα χρόνο για να προετοιμαστούν καλύτερα, να προετοιμαστεί καλύτερα η λειτουργία τους, και έχουν αναστείλει αυτά τα 37. Ναι. Θα σας πω τώρα δύο παραδείγματα τα οποία δείχνουν την εμπάθεια της κυβέρνησης, διότι επειδή δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στα 140 τόσα που, στα 45 που κάναμε, ναι. Προσπαθεί να μαρτυρώσει μια πραγματικά ιστορικού χαρακτήρα μεταρρύθμιση που είναι η νέα αρχιτεκτονική των πανεπιστημίων μας με τέτοιες σπασμωδικές κινήσεις. Να πάρουμε την Κρήτη λοιπόν. Ναι. Η Κρήτη, όπως γνωρίζετε, το Λασίθι, είναι ο αδικημένος νομός ως προς τα θέματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σωστά. Όταν λέω αδικημένος νομός, εννοώ ότι όταν τα πανεπιστήμια της Κρήτης, η ανώτατη εκπαίδευση στην Κρήτη, είναι τέτοιας εξαιρετικής ποιότητας, εδώ συμπεριλαμβάνω και το πρώην ΤΕΙ, το σημερινό Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, του οποίου οι διάφοροι δείκτες ήταν πολύ καλύτεροι και συνεχίζουν από διάφορα άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας μας. Εδώ λοιπόν δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να μην αντανακλάται και στο Λασίθι. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι θα γίνουν κάποια τμήματα στο Λασίθι για να μπορέσει να υπάρχει μια ισόρροπη κατάσταση ως προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κρήτη. Και πάει τώρα και αναστέλει αυτά τα οποία, προσέξτε, οι σύγκλητοι των ιδρυμάτων έχουν πει ότι εμείς είμαστε εντάξει. Από τη μία πλευρά λοιπόν λέει η κυβέρνηση εμείς σεβόμαστε το αυτοδιοίκητο κτλ. Και από την άλλη πάει και αναστέλει πράγματα που τα έχουν αποφασίσει τα ίδια τα ιδρύματα. Αυτό έχει μια σημασία, και τα ίδια τα ιδρύματα μας είπαν, παιδιά, εμείς είμαστε έτοιμοι στα τάδε τμήματα, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι, δώστε μας ένα χρόνο για να ετοιμαστούμε. Και προφανώς εμείς το σεβαστήκαμε αυτό. Το δεύτερο να σας πω, που είναι ακόμη πιο σουρεαλιστικό, υπήρχε η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Αυτή ήταν μια σχολή που ήταν μέρος του, ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και σε ένα βαθμό στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτή λοιπόν η σχολή έδινε μεταπτυχιακά διπλώματα, αλλά οι εργαζόμενοι εκεί διδάσκοντες δεν ήταν καθηγητές πανεπιστημίου. Έδινε δηλαδή έναν ακαδημαϊκό τίτλο χωρίς οι διδάσκοντες να έχουν αυτό τον τίτλο, ο οποίος δεν είναι το τυπικό σκέλος μόνον. Εμείς λοιπόν κάναμε μια ολόκληρη ιστορία, αυτοί οι άνθρωποι περάσαν από αξιολογήσεις, έγιναν καθηγητές κτλ. Και εντάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Υπάρχουν πάνω από 20 καθηγητές σε αυτό το τμήμα, και στο του οποίου την λειτουργία την αναστέλει. Προσέξτε, αυτοί οι άνθρωποι τώρα ήταν εκεί, έχουν κάνει το πρόγραμμα σπουδών για τα νέα παιδιά κτλ. Ναι, ναι. Άρα είναι μια πολιτική απίστευτης εμπάθειας που προσπαθεί ό,τι μπορεί να πάρει πίσω και να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κάνει τίποτα σε αυτά τα ζητήματα. Αυτό τώρα μαζί με μια γενικότερη πολιτική να μειωθούν οι θέσεις των εισακτέων στα πανεπιστήμια, να μείνουν έξω παιδιά, να ενισχυθούν τα ιδιωτικά κολέγια και πάει λέγοντας. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφύτων του κολεγίων με αυτά των αποφύτων των δημόσιων πανεπιστημίων. Αυτό, επειδή έχει υπάρξει τρομερή σπέκουλα και κυρίως μία συσκότηση από την κυβέρνηση, να διευκρινίσουμε, είναι όπως το λέτε, να διευκρινίσουμε το εξής. Ότι υπήρχε νόμος τον οποίο ακολούθησε εν μέρη και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα. Προσέξτε, ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα. Ναι. Τα οποία ενίοτε ήταν εμπερδεμένα και με τα ακαδημαϊκά δικαιώματα, άρα να μπορούσε να βάλει και υποψηφιότητα κάποιος για το δημόσιο. Εμείς τον Ιανουάριο του 19, το καταργήσαμε αυτό. Ναι. Και αφήσαμε μόνο το επαγγελματικό, όπως μας το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο το επαγγελματικό επιβάλλει. Δεν επιβάλλει
το ακαδημαϊκό. Και μάλιστα η συνθήκη του Μάστριχτ δίνει ανεξαρτησία στις χώρες για θέματα τέτοιου τύπου. Λοιπόν, εμείς το κάναμε με το που βγήκαμε από την Επιτροπή. Γιατί οι θεσμοί με κανένα τρόπο δεν θέλαν να υποχωρήσουν ως προς αυτό το σημείο. Άρα, ενώ το ακολουθήσαμε, μόλις φύγαμε από την Επιτροπή το αλλάξαμε. Μάλιστα. Και τώρα επανέρχεται αυτό και επανέρχεται με τον πιο άτσαλο τρόπο, διότι υπονομεύει και το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά και όλο το αφήγημα της κυβέρνησης περί αριστείας και αξιολόγησης. Δεν καταλαβαίνω. Λες ότι δίνεις πράσινο φως να είναι υποψήφιοι για το Δημόσιο, χωρίς ταυτόχρονα να λες καμία απολύτως διαδικασία αξιολόγησης, ενώ την ίδια στιγμή μειώνεις κατά 20% τους προϋπολογισμούς των πανεπιστημίων και λες θα τα δώσουμε βάσει την αξιολόγηση. Όπου εκεί σίγουρα θα υπάρχουν πανεπιστήμια διαφόρων ταχυτήτων, οπότε αυτά σίγουρα θα είναι τα ρηγμένα της όλης ιστορίας, γιατί βεβαίως δεν έχουν όλα τα πανεπιστήμια τους ίδιους ερευνητικούς βραχίονες, για παράδειγμα. Βεβαίως, ξέρετε όμως υπάρχει το έτσι, όπως το λέτε, αλλά αν τυχόν αυτό ήταν σε μια εποχή παθιών αλληλελάδων και τα πανεπιστήμια δεν ξέραν τι να κάνουν την κρατική επιχορήγηση, να το καταλάβω. Εδώ χρωστάνε στη ΔΕΗ, χρωστάνε το νερό, δεν μπορούν να προσλάβουν προσωπικό ασφάλειας, δεν μπορούν να αγοράσουν πολύ βασικά πράγματα για τα εργαστήρια. Θέρμανση, ναι. Θέρμανση κτλ. Άρα, όταν εμείς το είχαμε αυξήσει κατά 40% την χρηματοδότηση των πανεπιστημίων, ήταν για να μπορούν οι άνθρωποι να μην έχουν το άγχος πώς θα πληρώσουν τα λειτουργικά έξοδα καταρχήν. Άρα έχουμε να κάνουμε με μια ομοιρία των πανεπιστημίων. Και ξέρετε, το σωστό ποιο θα ήταν να πει η κυβέρνηση, και εμείς θα το επικροτούσαμε αυτό, εμείς θα σας δίνουμε τα λεφτά που σας έδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ και θα έχουμε ένα ποσό που θα αντιστοιχεί στο 20% του προϋπολογισμού που θα σας το δίνουμε ως μπόνους μετά από αξιολόγηση. Αυτό να το καταλάβω. Δηλαδή δεν μπορεί να τους κόβεις τη δυνατότητα να πληρώνει τα λειτουργικά τους έξοδα. Γιατί όπως ξέρετε κι εσείς, όσο καλός δάσκαλος κι αν είσαι, όσα ερευνητικά προγράμματα να φέρνεις, δεν μπορείς να πληρώσεις το φως και το ηλεκτρικό και όλες αυτές τις δαπάνες με τέτοιου είδους καινοτομίες ή αριστείες. Μάλιστα. Άρα εδώ είναι πάλι μία ομοιρία των πανεπιστημίων και προφανώς όλα αυτά γίνονται γιατί θα μου επιτραπεί η έκφραση, έχουν λυσάξει με το άρθρο 16. Αντί να πούν η δημοκρατία έχει τους κανόνες της και εμείς θα σεβαστούμε τις πλειοψηφίες που υπάρχουν στη Βουλή, τι να κάνουμε, το άρθρο 16 ακόμη ισχύει, προσπαθούν να βρουν χιλιάδες τρόπους να το υπονομεύσουν. Δεν γίνονται αυτά. Μάλιστα. Κύριε Γαβρόγλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Να σας ευχηθώ καλώς να ορίσετε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Την καλημέρα μας από το κόκκινο Κρήτης, κύριε Γαβρόγλου. Να είστε καλά και τη δική μου. Γεια σας.